να δείξω σε κάποιον που δεν έχει ξαναπιάσει μπουζούκι στα χέρια του τι κάνουμε, ποια σειρά ακολουθούμε. Και θα πω τα πράγματα όπως έχουν. Πριν να σας πω, θα ήθελα να πω πώς θα αισθανόσαστε αν σας έλεγα ψέματα. Ψέματα, ναι, να σας έλεγα τα πράγματα όχι όπως είναι, αλλά διαφορετικά και στο τέλος να είχατε απογοητευτεί και να πείτε και με μένα θα πω τι άνθρωπος είναι αυτός ή δεν μαθαίνω μπουζούχι. Τι θέλω να πω. Όπου πας ψέματα είναι. Ψέματα, εμπόριο. Και εμπόριο στους πολιτικούς, εμπόριο στα θρησκευτικά συστήματα, εμπόριο στην αγορά, εμπόριο... Και όταν λέω εμπόριο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε, εμείς οι οποίοι εμπορευόμαστε κάτι, τώρα με την καλή είναι το εμπόριο, είτε εγώ σαν δάσκαλος, είτε ένας που έχει ένα μαγαζί, είτε κάποιος που συνεισφέρει υπηρεσίες και πληρώνεται, οτιδήποτε είναι αυτή, πρέπει να προσέξει να μην κάνει κατάχρηση εξουσίας, ούτε να λέει ψέματα για να πάρει αυτά τα λεφτά. Αυτά δεν είναι καλά τα λεφτά. Και πόσο μάλλον όταν πει κάποιος ψέματα. Ψέματα που έχει να κάνει με την ανθρώπινη ψυχή. Και έχουμε δει τόσα ψέματα που μας ποτίσαν τόσα χρόνια αυτοί που είναι εκεί πάνω. Και ακόμα δυστυχώς κάθονται ορισμένοι άνθρωποι και τους πιστεύουν. Βέβαια ο σκοπός του βίντεο αυτού δεν είναι για να πω ούτε για πολιτικά ούτε για θρησκευτικά, αλλά όμως λόγω που φεύγει τώρα, φύγαν τα Χριστούγεννα, όπου να είναι θα φύγει και η Πρωτοχρονιά, ακούστε ένα άλλο μεγάλο ψέμα. Φύγαν τα Χριστούγεννα. Σκεφτείτε τώρα το καλοκαίρι να πει κανένας καλά Χριστούγεννα. Τι θα σου πει. Τρελός είσαι. Μα καλά, αφού Χριστούγεννα είναι τώρα. Παιδιά, ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ένα μικρό παιδάκι που είναι στην αγκαλιά της μαμάς του. Όλοι μας, περισσότερο το λάστο, έχουμε κάνει γενέθλια από μικρά παιδιά ή τα παιδιά μας τους κάνουμε γενέθλια και σου λέει φέτος έκλεισε ενός χρονού τα γενέθλια. Του χρόνου δεν μπορεί να είναι πάλι ενός χρονού, θα είναι δύο χρόνο. Τον άλλο χρόνο γενέθλια τρία χρονών. Είμαστε μεγάλοι, έχω λέει γενέθλια σήμερα, εγώ 63 χρονών, γενέθλια. Να το κατοστήσεις. Ο Χριστός όμως έτσι που το κάνουμε τα Χριστούγεννα, δεν τον αυξάνουμε. Τον θέλουμε να είναι ένα μικρό παιδάκι, να είναι στην αγκαλιά της μαμάς του, να τον σταυρώσουμε το Πάσχα, να τον αναστήσουμε ένα μπαμπούμ μπαμπούμ. Προσέχω τι θα πω να μην με παραξηγήσει κανένας και θα δείτε ποιο το μήνυμα που θα δώσω. Ο Χριστός λοιπόν δεν είναι ένα μικρό παιδάκι το οποίο έμεινε ένα μικρό παιδάκι και μεθαύριο θα τον σταυρώσουμε και θα τον αναστήσουμε, αλλά είναι 2.000 χρονών και 2.000 χρονών. Και όχι μόνο είναι εκείνος που είπε όταν αναστήθηκε «Εδόθησε με πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη». Κάτω από την εξουσία του είναι οι αγγέλοι. Τα πάντα. Είναι ο διάβολος, οι δαίμονες, τα πάντα κυβερνά ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και είναι ένα μικρό παιδάκι. Και ναι, αλλά γιατί γίνονται όλα αυτά και πού είναι ο Χριστός. Το Πάτερ ημών ακόμα δεν έχει εκπληρωθεί. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Και αυτό ψέματα μας είπαν και δεν μας το εξηγήσανε. Και άμα πεις καμιά ότι είπαν επί του Πάτερ ημών, Πάτερ ημών, τους τυραννούς, αγιαστεί το όνομά σου, χαίρομαι πολύ. Μιλάει ότι να έρθει η δικιά σου βασιλεία, να γίνει το δικό σου θέλημα. Τώρα δεν γίνεται το θέλημα του Θεού, το θέλημα του Σατανά. Όπου πας σε κάθε δραστηριότητα είναι ο Σατανάς. Αλλά αν είχες εσύ ένα σπίτι, είχες το πει ο άλλος με το έτσι θέλω, τον αφήσει να κάθεται μέσα, να το πετάξει με τις κλωτσές που μου είχε συμβεί εμένα. Έβαλα και νοικίαση όταν έφυγε στην Αμερική ο πατέρας μου το σπίτι και μετά το πήρε αυτός. Ήρθε ο πατέρας μου, τον πήρε, τον πέταξε έξω. Δικό μας το σπίτι, τα χαρτιά δικά μας. Το ίδιο θα κάνει ο Θεός σε αυτή τη γη που ήρθε ο Σατανάς εδώ πέρα. Και έχει το 1/3 τον αγγέλο και γίνεται όλα αυτά τα κακά. Και όχι μόνο, τα στρέφει ενάντια στο Θεό. Και σου λέει ποιο Θεό. Αν υπάρχει ο Θεό, πού τον είναι. Αλλά θα έρθει η ώρα όμως, τώρα θα γίνουν πολλά, πολλά μεγάλα πράγματα.
Είναι όλα γραμμένα. Κοροϊδεύανε τον Ιωάννη. Λέει, μια αποκάλυψη του Ιωάννη είναι. Και όταν ρωτήσαν ακόμη και θρησκευτικοί ηγέτες και το γέρο τον Παπαντρέο τον ρωτήσανε για την αποκάλυψη, λέει, μια αποκάλυψη είναι του Ιωάννη. Αποκάλυψη του Ιωάννη, αλλά μιλάει για όλα τα γεγονότα που γίνονται σήμερα. Όλα αυτά που γίνονται είναι γραμμένα και είναι υπεύθυνοι αυτοί που τα ξέρανε και δεν μιλήσαν και δεν προειδοποίησαν τον κόσμο. Και είναι υπεύθυνοι αυτοί οι οποίοι αυτά που θα γίνουν, που τα ξέρουν και δεν μιλάνε. Το μήνυμα, παιδιά, είναι ότι μας έχουν ποτίσει τόσα χρόνια ψέματα. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μικρό παιδάκι, είναι 2.000 χρονών, είναι εκείνος που έχει όλη την εξουσία και είναι ώρα να τον ζητήσουμε, να τον εκαλέσουμε και να ανοίξουμε σχέση μαζί του. Το να γιορτάζεις κάποιον, δεν έχει σχέση μαζί του. Γιορτάζομαι την 25η Μαρτίου, έχουμε εμείς καμία σχέση, μια ενθύμηση μόνο. Ένας όμως που ήταν εκεί όμως, είναι διαφορετικά. Το ίδιο είναι, αλλιώς είναι να γιορτάζεις τον Χριστό και αλλιώς είναι να τον ζεις, να του μιλάς και να σου μιλάει. Αυτός είναι ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός το να γιορτάζω μία φορά το χρόνο. Όμως για να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας, το θέμα μας είναι πώς να μάθουμε στον πιζούγι. Όσο είμαστε κάτω εδώ στη γη, έχουμε τις δικές μας δραστηριότητες, να περνάνε οι μέρες και ο καλά είναι ο καθένας μέσα από όλα αυτά να βρει και μια βαλβίδα εκτόνωσης, γιατί στο τέλος άλλος πάει στο ψάρεμα, άλλος πάει στο κυνήγι, άλλος η μουσική είναι καλή. Όταν η μουσική είναι καλή και σε ηρεμίζει και σε κάνει να σκέπτεσαι χίλια, ξεχνάς άλλα, είναι πολύ καλό. Αλλά θέλει πάλι και εκεί προσοχή, γιατί δυστυχώς παντού είναι εμπόριο, παντού είναι εμπόριο και δεν είναι το θέμα, λέω τώρα εγώ ότι εγώ είμαι καλός και οι άλλοι είναι κακοί. Όχι, αλλά τα ξέρετε καλύτερα από εμένα. Όπου πας και θέλει μεγάλη προσοχή. Ο σκοπός που κάνουμε αυτό το βίντεο είναι για να πούμε τι πρέπει να προσέξει κάποιος που πάει πρώτη φορά να πάρει ένα μπουζούχι, ένα πρόχειρο μπουζούχι. Γιατί άμα είναι επαγγελματικό, μετά πρέπει να πούμε διαφορετικά πράγματα πάνω σε αυτό. Και θα ξέρει βέβαια αυτός που πάει για να πάρει επαγγελματικό, θα ξέρει οπωσδήποτε τι ζητάει, αν και καλό είναι να ακούμε γνώμες. Προς το παρόν θα μιλήσουμε για μπουζούχι, για αρχάριους. Καλό είναι να έχει κάποιον μαζί του που να γνωρίζει. Θα πρέπει να προσέξει από πού θα πάει και αν μπορούσε να πάει συστημένος. Γιατί αν πάει μόνος του, αυτό που θα πω δεν είναι κατηγορία για αυτούς που πουλάνε τα μπουζούκια. Αλλά δυστυχώς σήμερα πάντα υπήρχαν, αλλά σήμερα ειδικά που υπάρχει η κρίση πρέπει να υπάρχει λίγο σεβασμός από την πλευρά τη. Αυτών όλων που πουλάνε οτιδήποτε που πουλάνε, που κοιτάνε ας πούμε, να σου δώσουν το σάπιο και να σου πάρουν τα λεφτά άδικα. Άμα τα αξίζει, να τα πάρει τα λεφτά. Άμα όμως δεν αξίζει, γιατί να τα πάρει άδικα. Γιατί το λέω αυτό πράγμα. Ακούστε μια περίπτωση. Φέρνει ένα μπουζούκι για να μάθει και ήταν σκευρωμένο, χάλια. Του λέω: δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το μπουζούκι. Πρέπει να κοιτάξει να τι θα πάρει. Μου λέει: είναι μια νοθιού μου που πουλάει μπουζούκια και το έχει παραπεταμένο χύμπα και βρεθεί κανένα βλάκα να το πάρει. Του λέω, μα πρέπει να φέρεις άλλο μπουζούχι. Έφερε άλλο μπουζούχι, κάνω ένα μάθημα. Έρχεται μετά από καμιά κοσαριά μέρες κάποιος και θέλει να ρίξει μαθήματα, βγάζει το μπουζούχι, λέω αυτό, κάτι μου θυμίζει. Λέω, πού το πήρες από εκεί, πόσο πήρες, 500 ευρώ. 500 ευρώ, ναι. Αυτό το μπουζούχι βέβαια δεν έκανε, η τιμή του ήταν εκεί, 230-250 ευρώ. Και βρέθηκε φαίνεται ο βλάκας, που είπε ότι ψάχνει να βρει ένα βλάκα να το δώσει και το πήρε αυτός. Βέβαια του είπα εγώ πήγαινε και πες του, μου είπε ο δάσκαλος, ότι αυτό το μπουζούχι είναι αυτά τα τυποποιημένα τα οποία κάνει το πολύ πολύ 230. Πρώτο. Δεύτερο, είναι σκευρωμένο και δεν ξέρω τι θα κάνεις ή θα μου δώσει λεφτά ή θα μου δώσει ένα άλλο μπουζούχι. Πάει και το λέει και φώναζε αυτό: ποιος έδωσε το ανθρώπου εδώ πέρα το χαλασμένο μπουζούκι που το είχα κρεμάσει εκεί πέρα για να το πάω πίσω. Βρέθηκα εγώ, θα μπορούσε να βρισκόταν κάποιο άλλο βέβαια, να τον προλάβει διαφορετικά. Θα δίνει και τζάμπα τα λεφτά και δεν θα έχει καλό μπουζούκι. Βέβαια δεν είναι όλοι. Ξέρω ανθρώπου έντιμου εδώ πέρα που πουλάνε μπουζούκια, είναι πολύ καλή. Αλλά λέμε ότι πρέπει κάποιο που θα πάει να αγοράσει να προσέξει από πού θα πάει. Να έχει κάποιον. Αν δεν έχει, όταν το πάρει, να πάει στο δάσκαλό του ή σε κάποιον που ξέρει, να του πει πώς το βλέπεις. Είναι η τιμή έτσι. Τώρα, αυτό που θα προσέξει σε ένα φτηνό μπουζούκι, μην περιμένεις και πολλά.
Αυτό όμως που πρέπει να προσέξουμε οπωσδήποτε είναι να μην είναι σκευρωμένο. Για όσοι δεν ξέρουν, το σκεύρωμα είναι ότι οι χορδές είναι πάνω, πολύ ψηλά. Έχει πάρει αυτή την κλίση το μάνικο. Ένα άλλο που πρέπει να προσέξει είναι να μην βρίσκουν στα μπροστινά τάστα εδώ πέρα, όταν παίζει να μην ακούγεται αυτό το τσι. Εδώ, μπορεί να ακούγεται εδώ καθαρά, εδώ το οποίο έχει γυρίσει το μπουζούκι εκεί προς τα πίσω. Ένα άλλο που πρέπει να προσέξει είναι ότι οπωσδήποτε να μην ακούγεται σαν τενέκα. Άμα από το σωρό διαλέξει κάποιο, θα είναι καλύτερο από όλα. Γιατί είπαμε με αυτά τα λεφτά μην περιμένουμε να πάρουμε και κανένα επαγγελματικό μπουζούκι, αλλά ένα μπουζούκι της σειράς που έχω δει τέτοια φτηνά μπουζούκια πολύ καλά. Πατάμε τα τάστα ένα-ένα και βλέπουμε ότι ομολογούν, παίζουν τις νότες. Εάν σε κάποιο δεν παίζει, έχει πρόβλημα το τάστο. Και τα ξύλα δεν έχει σημασία, στα φτηνά τώρα είναι όλα τα ίδια. Τώρα έχει μπουζούκια βέβαια, αυτό είναι τυποποιημένο, δεν ξέρω τον κατασκευαστή, ούτε διαφήμιση κάνω, αλλά είναι αυτό το πιο φτηνό που υπάρχει στην αγορά. Αυτό πέρασε ένα σφυρί του κοπανάς, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι πολύ γερό μπουζούκι, αλλά πρέπει να κάνεις βαράκια για να μπορεί να το σηκώνεις. Οπότε για ένα μικρό παιδί δεν το συζητάμε καθόλου. Έχει όμως άλλα μπουζούκια που είναι ελαφριά και είναι καλά μπουζούκια. Άρα πρέπει να έχεις κάποιον ή αν δεν έχεις κάποιον να προσέξει, να μην είναι σιευρωμένο, να ομολογεί όλες τις νότες και όταν το πάρεις πήγαινε σε κάποιον να σου πει αν πραγματικά είναι καλό ή αξίζει τα λεφτά, να μην τυχόν και πληρώσεις παραπανήσια λεφτά. Το ίδιο πρέπει να προσέξουμε τις χορδές. Πάλι εκεί σε ένα άλλο μαγαζί. Φέρνει ένα παιδί τελευταία να το αλλάξω τις χορδές. Μου λέει δάσκαλε, πήρα κάτι χορδές και θα παίζω σαν τον Καραντίνη. Τι λέει ρε παιδί μου, πού είναι αυτές τις χορδές να παίζω εγώ σαν τον Καραντίνη. Αυτή να τις μου λέει. Πώς τις πήρες, 16 ευρώ. 16 ευρώ, και τι χορδές είναι αυτές, από χρυσάφι. Πήγε λοιπόν εκεί, τον είδε μικρό και μοναχό του και του λέει θα σου δώσω κάτι χορδές που θα παίζει σαν τον Καραντίνη. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι που βλέπεις με αυτές τις χορδές παίζουν. Τον ξεγέλασε. 16 ευρώ. Και μιλάμε ότι ήταν μια μάρκα, δεν θέλω να ονομάσω, η οποία κάνει 6,70. Έχει 6,70, άντε καμιά φορά κανένας άλλος μπορεί να την πουλάει 7 ευρώ. Πάλι εκεί πρέπει να προσέχουμε. Τώρα τι μάρκα θα χρησιμοποιήσουμε. Καλό είναι να σας πει ο δάσκαλος για να μην θεωρηθεί πως εγώ διαφημίζω. Εγώ προσωπικά τις ψάχνω όλες τις χορδές. Και κατά καιρούς βγαίνουν κάτι καινούριες, οι πρώτες είναι πολύ καλές, από τη Μάστρο έχει πολύ καλές χορδές, Διτάριο είναι πολύ καλές χορδές, αλλά και οι άλλες. Βάζω πότε έξτρα λαούτο που τραβάνε αυτές και είναι πολύ καλές. Νομίζω, γνώμη δικιά μου, ότι οι χορδές έχουν να κάνει και με το μπουζούκι. Βλέπεις ότι άλλος βάζει δεκάρες. Για όσοι δεν ξέρουν είναι 10 χιλιοστά, είναι 11 χιλιοστά, τα 10 είναι που είναι ψηλές και βάζεις δεκάρες και παίζουν εντάξει. Βάζεις στις δεκάρες άλλο μπουζούκι, εδώ που βλέπω τόσα μπουζούκια περνάνε και αλλάζουν χορδές και βάζεις δεκάρες, τίποτα, σαν ντενεχές. Βάζεις δεκάρες και το κρατάει το μπουζούκι. Οπότε έχει να κάνει με το μπουζούκι και πρέπει τώρα να βρεις ανάλογα τις χορδές αυτές που ταιριάζουν για να μπορεί να σε αλλάξει. Παίζει μεγάλη σημασία η πένα που θα κρατήσουμε. Άλλος παίζει με σκληρή, άλλος παίζει με μαλακιά, άλλος παίζει με medium, άλλος παίζει με τη μύτη, άλλος παίζει από τα πλάγια. Με όλες τις πένες μπορεί να παίξει κάποιος. Το θέμα είναι ότι κάθε πένα έχει και άλλη τεχνική το πώς θα παίξεις. Δεν μπορεί να χτυπήσεις το ίδιο μαλακιά πένα με τη σκληρή. Εντελώς διαφορετικά. Εκεί τώρα πρέπει κάποιος ο οποίος γνωρίζει, κάποιος δάσκαλος στο μπουζούκι ή κάποιος επαγγελματίας, ο οποίος αυτός ο μαθητευόμενος τον έχει γνωστό,
ή που πας ένα δάσκαλο, να τον ρωτήσει και εκείνος θα του πει ακριβώς. Όσον αφορά με για την πένα. Παίρνουμε, ας πούμε, το καλύτερο στην αρχή να πάρει μια medium πένα. Ούτε να κάνει ένα πενάκι μικρό-μικρό, ούτε καμιά πενάρα. Μια κανονική φυσιολογική πένα, medium. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε από την πένα είναι ότι η πένα πρέπει να περιστρέφεται εδώ τριγύρω. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό. Εκεί. Το χέρι πρέπει να βρίσκεται εδώ. Εδώ που πιάνουμε την πένα, πώς είναι το χέρι. Εκεί. Εδώ να μην κλείνει. Δεν είναι καλό γιατί είναι μπουνιά. Μπορεί να παίξεις, αλλά δεν αποδίδει 100%. Αν περάσουμε ένα στυλό από εδώ, ένα μολύβι, να περάσει. Αυτό, ξαναλέω, αν αυτό το δάχτυλο είναι εκεί, θα βρίσεις χορδές. Πρέπει να λυγίσει. Παίζουμε λοιπόν με την πένα μόνο, χωρίς να πατάμε αριστερά το χέρι μας καθόλου. Κάτω, πάνω. Μικρές κινήσεις. Όλο πάνω. Όλο κάτω. Κάνουμε συνδυασμούς. Δύο πάνω, δύο κάτω. Οι τρεις ανάλογα. Οπότε μόνο και μόνο για να μάθει να κινεί την πένα. Κάνουμε μετά. Κάτω πάνω, αυξάνουμε ταχύτητα. Αυτό θέλει κάποιες μέρες για να το κάνουμε. Για να έρθει να γίνει το τρέμολο. Τόσο απλά γίνεται. Γίνουμε σιγά σιγά. Βάζουμε το πρώτο δάχτυλο. Αρχίζουμε. Τώρα, πολλοί ρωτάνε πώς πρέπει να είναι το χέρι, έτσι, πρέπει να είναι έτσι, πρέπει να είναι έτσι. Καλό είναι αυτή η στάση που έχω εδώ πέρα. Όταν παίζουμε, δεν σφιγγόμαστε, κρατάμε εδώ την πένα σαν τόσο δύναμη, σαν να θέλει κάποιος να μας την κλέψει. Κινείται εδώ πέρα ο καρπός και όταν είναι γρήγορα παίξηματα, οπωσδήποτε θα πρέπει να κινηθεί, αλλά δεν σφιγγόμαστε. Τώρα, κουμπάμε στο καπάκι ή δεν ακουμπάμε στο καπάκι. Έχω πει στο παρελθόν, εγώ καμιά φορά εδώ πέρα τρυπιούνται τα μπουζούκια. Μ' αρέσει να εφάπτε το χέρι μου πάνω στο καπάκι. Αλλά δεν με φρενάρει. Αυτό είναι όλο το ζητούμενο. Να μην φρενάρει όταν παίζεις. Ας πούμε, πολλοί όταν παίζουν κάνουν αυτό το πράγμα. Έχουν το χέρι εκεί καρφωμένο. Μπορεί να παίξεις, αλλά παίζεις 60%. Όταν παίξεις πολύ γρήγορα, φτάσεις στο σημείο που παίζεις πολύ γρήγορα, θες, δεν θα κουμπάς το καπάκι. Γιατί άμα κουμπάς το καπάκι, πάλι σε φρενάρει. Τώρα προς το παρόν παίζουμε αργά. Άμα θες ακουμπάς, ίσα να φάπτεις αυτό. Άμα θες από την αρχή, δεν ακουμπάει καθόλου. Βάζουμε το πρώτο δάχτυλο. Και ό,τι κάναμε την πένα, το κάνουμε τώρα και με τα δάχτυλα. Δηλαδή παίζω μία κάτω, μία πάνω. Κάτω, πάνω. Μικρές κινήσεις. Δύο κάτω, δύο πάνω. Όλο πάνω. Όλο κάτω. Συνδυασμούς. Το ίδιο κάνουμε το δεύτερο, το ίδιο κάνουμε το τρίτο, το ίδιο κάνουμε το τέταρτο. Τώρα πρέπει να κάνουμε μια άσκηση με τα τέσσερα δάχτυλα. Πάνω, κάτω, πάνω, κάτω και πίσω. Από το επόμενο πάτημα, το επόμενο, το επόμενο, το επόμενο, μέχρι να φτάσουμε όπου να είναι. Πάμε μετά πίσω. Βάζουμε το τέταρτο. Τέταρτο, τρίτο, δεύτερο, πρώτο. Το ίδιο με δύο φορές την πένα. Τρεις φορές την πένα. Πάντα πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω την πένα. Τέσσερις. Μετά με τρέμολο αυτό που πάμε. Θέλει λίγο δουλειά για να φτιαχτεί, θέλει κάποιες μέρες. Άλλοι από την πρώτη στιγμή το πιάνουν κατευθείαν. Είναι λιγάκι πιο δύσκολο από όλα τα άλλα.
Αυτό σαν αρχή. Βάζουμε την πένα λοιπόν, εδώ κοντά μικρές κινήσεις, βάζουμε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και θα συνεχίσουμε πάρα πολλά βιντεάκια στο YouTube, ένα καινούριο τώρα site που ανοίγω και θα είναι μόνο ασκήσεις. Οπότε θα μπορείτε να πατάτε κατευθείαν ασκήσεις στο μπουζούκι και εκεί θα έχει πάρα πολλές ασκήσεις. Θα βάλω γύρω σε 200 ασκήσεις σε όλο το φάσμα. Καλή πρόοδο λοιπόν.